Ο ερωτασμός ήταν ιδιαίτερος, ο ερωτασμός των Θεοφανίων στην Ισπανία. Κύριε Παπά, την καλησπέρα μας, χρόνια πολλά για την ημέρα. Χρόνια πολλά, καλησπέρα από τη Μαδρίτη. Καλή χρονιά σε όλους, σας και στους τηλεθεατές σας. Για πείτε μας. Είχαμε... Ναι. Ναι. Είχατε. Ναι, πείτε μου κύριε... Αναφορικά με την ημέρα σήμερα και τους εορτασμούς, τα ήθη, τα έθιμα εκεί στη Μαδρίτη, στην Ισπανία των Ελλήνων. Σήμερα χθες και σήμερα γιορτάζαμε την εκτός από τα Θεοφάνεια που είναι μια θρησκευτική εορτή, αλλά το πιο σημαντικό γεγονός αυτές τις δύο μέρες, εχθές και σήμερα, είναι η έλευση των τριών μάγων από τα Ανατολή. Είναι μια γιορτή αποκλειστικά για τα μικρά παιδιά. Ο σκοπός είναι να φέρουν τα δώρα στα μικρά παιδιά. Όλη η ιστορία λέει ότι ξεκινάει, οι τρεις μάγοι βέβαια υπάρχουν κατά τις γραφάς. Ήταν αυτοί που πήγαν το Μύρο, το Χριστό και το Λιβάνι στον μικρό Χριστούλιο όταν γεννήθηκε. Αλλά στην Ισπανία ξεκινάει σαν μια γιορτή των παιδιών στις 6 του Γενάρη. Καθιερώνεται το 1866 σε ένα χωριό της Βαλένθια το Αλκόη. Και από τότε διατηρείται η παράδοση, όπου την προηγούμενη μέρα όλες οι πόλεις, χωριά, οικισμοί ετοιμάζονται για την έλευση των τριών μάγων. Με ειδικά άρματα, με σαρπετίνες, καραμέλες, παρελάσεις. Είναι κάτι το φαντασμαγορικό, ανάλογα το Δήμο που ζει ο καθένας και τα μέσα που έχει ο κάθε Δήμος. Είναι κάτι φανταστικό, πολύ όμορφο για τα μικρά παιδιά. Ουσιαστικά γίνεται μια γιορτή για αυτά, τα οποία ένα μήνα πριν έχουν στείλει μια επιστολή τους στους ακολούθους των τριών μαγών, ο Γασπάρ, ο Μελτσόρ και ο Μπαλτασάρ, με τα δώρα τα οποία θέλουν να λάβουν τα ξημερώματα στις 6 Γενάρη. Αν τα παιδιά, με την προϋπόθεση ότι ήταν καλά παιδιά όλο το χρόνο, το προηγούμενο βράδυ, στις 5 Γενάρη, αφήνουν τα παπούτσια τους καθαρά στο μπαλκόνι ή κάτω από το δέντρο. Τοποθετούν νερό για τις γκαμίλες, αυτό είναι η ιστορία για τα μικρά παιδιά. Κάποια γλυκά και κάποιο ποτό για τους μάγους που θα ξεχωθούν να ξεκουραστούν και να πάρουν δυνάμεις. Και το πρωί τα μικρά παιδιά όλα με μεγάλη χαρά σηκώνονται και βρίσκουν τα δώρα τους ή, αν είναι κακά παιδιά, που δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ, κάρβουν στα παπούτσια τους. Αυτή είναι η ιστορία. Και το πρωί όλες οι οικογένειες τρώνε αυτό που σαν ένα είδος βασιλόπιτας, το λένε ροσκόντε ρέγες, με το καφέ τους και το γάλα τους. Και είναι ένα ροσκόντε σαν βασιλό το οποίο κόβεται μέσα στην οικογένεια. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι μια όμορφη τελετή, μια όμορφη παράδοση που έχουμε εδώ στην Ισπανία. Κύριε Παπά, είναι σημαντικό το γεγονός ότι μικροί και μεγάλοι, όσα χρόνια και αν περνούν και κάθε χρόνο ίσως και περισσότεροι, μπαίνουν στη διαδικασία να τηρήσουν αυτό το έθιμο, να βάλουν και τα μικρά παιδιά σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, μεγάλο μέρος του εορτασμού αφορά και σε εκείνα. Οπότε περνάει από γενιά σε γενιά. Ναι, αυτό έτσι γίνεται. Εγώ είχα έρθει με το ελληνικό έθιμο που ήταν ο Άγιος Βασίλης. Ουσιαστικά το έθιμο είναι παρόμοιο με τον Άγιο Βασίλη που έχουμε στην Ελλάδα, τον Σάντα Κλάους, τον Σαν Νικολάς που έχουν στα λαμπή της Ευρώπης. Οι Ισπανοί έχουν τους Ρέγες Μάγους, τους Βασιλιάδες Μάγους και περνά από μια γενιά. Οπότε εμείς σιγά σιγά, αφού μειώθηκαμε εδώ, πέρα πλάσον εγώ, μια γυναίκα και μου Ισπανίδα και τα παιδιά μου είναι το γάμο με τους Ρέγες Μάγους, τους Βασιλιάδες Μάγους. Είναι ένα πολύ όμορφο έθιμο. Όσοι Έλληνες έχουν την τύχη να βρίσκονται αυτή την περίοδο στη Μαδρίτη, στην Ισπανία γενικά, θα μπορούν να το δουν και να το απολαύσουν. Εγώ τους προσκαλώ τους Έλληνες που θα έρθουν του χρόνου να μπορέσουν να μείνουν αυτές τις δύο μέρες, 5-6 του Γενάρη, στην Ισπανία να μπορέσουν να απολαύσουν. Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση και πολύ καλή παράδοση. Πολύ οικογενειακή θα έρθουν, πολύ ζεστή. Αυτές τις ημέρες, κύριε Παπά, είναι γιορτές, τα σχολεία έχουν ανοίξει. Ποιο είναι έτσι το καθεστώς εισαγωγικά που διαμορφώνεται? Αυτές τις ημέρες τα σχολεία είναι ακόμα κλειστά. Ανοίγουν την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή μεθαύριο. Υπάρχει χαρμόσυνο και χαρούμενο περιβάλλον γενικά, όπως φαντάζομαι τουλάχιστον στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο.
Ο κόσμος είναι πολύ γενναιόδωρος, πολύ χαρούμενος, δεν έχει στρες, δεν έχει άγχος. Μέχρι να αρχίσουμε το Γενάρη πάλι την επιστροφή στα κοινά και στα κοινά που το κλείνει άστιδα. Είναι σε διακοπές, είναι σε ταξίδι, είναι παλαιομίσμος. Τελείωσαμε ένα οικογενειακό γεύμα με τα νύψια μου, με τους γενείς μου εδώ στην Ισπανία, τους Ισπανούς. Είναι πολύ χαρμόσυνο όλο το περιβάλλον. Εγώ στέκομαι λίγο στο γεγονός ότι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται μακριά από την Ελλάδα βιώνουν με έναν ξεχωριστό τρόπο όλους αυτούς τους εορτασμούς, διαχρονικά κύριε Παπά. Είναι σαν να βρίσκεστε εδώ. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς οι Έλληνες που είμαστε εδώ πέρα έχουμε αφομοιώσει μερικά έθιμα και των Ισπανών που είναι σωστά. Και πολιτισμικά είναι πολύ κοντά στους Έλληνες και σε πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε βέβαια και τα δικά μας. Εγώ σήμερα το πρωί πήγα στην εκκλησία, συνάντησα και άλλους Έλληνες και είχαμε τα Θεοφάνεια. Είχαμε την κοινότητα την οποία δραστηριοποιείται, έχουν εκκλησία, την αρχιεπισκοπή την οποία έχουμε, την Ορθόδοξη. Και προσπαθούμε να συνδυάσουμε όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθουμε ξένοι, προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα έθιμα και των δύο χωρών. Εγώ και άλλοι Έλληνες φίλοι μου εδώ πέρα, προχθές τη μία του Γενάρη, κόψαμε με την ελληνική βασιλόπιτα, φάγαμε μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες. Κάνουμε σχεδόν τα ίδια Χριστούγεννα και γιορτές που έχουμε και στην Ελλάδα. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε τώρα, πού σας πετύχαμε? Είναι σε ένα προάστιο της Μαδρίτης, ένας άλλος δήμος, λέγεται Πορθουέλο ντε Αλαρκόν, είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μαδρίτης. Είναι επειδή είμαι από την Αθήνα, είναι περίπου σαν να πούμε από την Ομόνια, από το κέντρο της Μαδρίτης, της Αθήνας, στο Ηράκλειο, στο Μαρούσικα, από τέτοια απόσταση να φανταστείτε δηλαδή. Μάλιστα. Είναι ένα προάστιο στα βόρεια της Μαδρίτης. Καλές καιρικές συνθήκες, Ναι, έχουν πάρα πολλές καλές συνθήκες. Μιλάμε εδώ για 14-15 βαθμούς αυτή τη στιγμή, με ξηρό κλίμα. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ο κόσμος γενικά είναι λίγο κουρασμένος με αυτή τη θερμοκρασία, την υψηλή θερμοκρασία για την περίοδο την οποία είμαστε. Τον Δεκέμβρη συνεχώς, εδώ στη Μαδρίτη, επειδή το κλίμα είναι υπηρετικό, συνήθως είναι από 0 μέχρι 2-3 βαθμούς τώρα το απογευματάκι. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο τώρα. Δηλαδή ο κόσμος είναι λίγο αρχίσει και λέει κάτι. Πραγματικά η κλιματική αλλαγή έχει έρθει, έχει φτάσει. Σωστά. Λοιπόν, και... ναι. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πολύ. Τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν αρκετές φορές μέσα από την εκπομπή μας. Πάντα καταδεκτικός και δεκτικός στις οχλήσεις μας. Καλή συνέχεια. Και χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία. Εγώ θα το ξαναπώ πάλι, έχει ιδιαίτερη αξία αυτή η ευχή με υγεία και ψυχική ισορροπία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παγιατόπουλε. Επίσης, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, υγεία, ειρήνη πάνω απ' όλα. Ακριβώς. Και πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι χρειάζεται. Και να συνεχίσουμε να έχουμε αυτές τις ξεχωριστές συνδέσεις. Να είστε καλά κύριε Παπά. Ευχαριστώ πολύ. Τους χαιρετισμούς μας.